Εκ μέρους της συντονιστικής, θα θέλαμε να ενημερώσουμε και να διαμηνήσουμε προς όλους ότι δεν ανεχόμαστε να μιλάει εκ μέρους των μαθητών καμία Κεραμαίος, κανένας Χατζηδάκης και κανένα κανάλι τους. Σήμερα, η μέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει και να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί το 8ωρο. Θεσμοθετεί τη δεκάωρη δουλεία, τις απλήρωτες υπερορίες, καταργεί την Κυριακή αργία σε ακόμα περισσότερα επαγγέλματα. Χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους οι γονείς μας και οι καθηγητές μας, ήδη έχουν κάνει μια τεράστια απεργία την προηγούμενη εβδομάδα και ξανακάνουμε σήμερα κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Οι καθηγητές μας που ήταν σήμερα επιτηρητές της Πανελλαδικής είχαν πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι στο πλευρό των μαθητών που εξετάζονται. Είναι δίπλα μας, όπως ήταν όλους αυτούς τους μήνες που δοκιμάστηκαν μέχρι να φτάσουμε έως εδώ. Και αν θέλετε ακόμα, σήμερα δεν έφταιγαν αυτοί για την ταλαιπώρια των μαθητών, αλλά το σύστημα το οποίο χάλασε και καθυστέρησε να ανεβάσει τα θέματα, παρά την αγωγή του Υπουργείου. Παρόλα αυτά, έχει ξεκινήσει μια τεράστια επίθεση εκ μέρους της κυβέρνησης απέναντι στη σημερινή απεργία, λέγοντας με δύο λόγια ότι όσοι είναι βασικά με την απεργία, δεν είναι με τους μαθητές που σήμερα δίνουν εξετάσεις. Τους απαντάμε λοιπόν, δεν τρέπεστε! Τώρα τους πήρε ο πόνος για εμάς τους μαθητές. Όταν πέρναγαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα αφήσει πάνω από 20.000 μαθητές εκτός ΑΕΗ. Μάλλον τόσο δεν τους νοιάζει για εμάς. Όταν ανοιγόκλειναν τα σχολεία, όταν μας στίβαζαν απροστάτευτους σε αίθουσες κλουβιά, όταν μείναμε 5 μήνες στα σπίτια μας παλεύοντας με το WebEx, δεν νομίζουμε πως τους ένοιαζε τα λεπόρια που περνούσαμε. Τόσο καιρό βλέπουμε τους γονείς μας να αγωνιούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα. Να δουλεύουν όλη μέρα κλεισμένοι στο σπίτι. Να έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της μόλυνσης, αφού έρχονταν καθημερινά σε επαφή με άλλους μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς και στους χώρους δουλειάς, όπου δεν πάρθηκε κανένα μέτρο. Έρχονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απόλυσης, παρά τις υπέρμετρες θυσίες που έκαναν όλοι. Και φέρνουν αυτό το νομοσχέδιο. Αν νοιάζονταν για εμάς, θα έπρεπε να νοιάζονταν και για τους εργαζόμενους γονείς μας και να μην τους καταδικάζουν σε ακόμα χειρότερες συνθήκες εργασίας. Νοιάζονται για το μέλλον μας. Πραγματικά νοιάζονται για το μέλλον μας. Ας μην ψηφίσουν λοιπόν το νομοσχέδιο που θα κάνει σε λίγα χρόνια εμάς εργαζόμενους αναγκασμένους να δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα απάνθρωπα ωράρια και τους μισθούς ψίχουλα. Τέτοιο ενδιαφέρον να μας λείπει. Δεν το θέλουμε. Στην τελική, αν δεν θέλανε να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση, θα μπορούσαν απλά να μην φέρουν και να μην ψηφίσουν εν μέσω πανελλαδικών και πανδημίας αυτό το έκτρωμα. Δεν γίνεται να ζητάνε οι εργαζόμενοι να μην αντιδράσουν όταν τους τσακίζουνε. Αγωνίζονται δυναμικά και καλά κάνουν. Και μαζί τους εμείς οι μαθητές που συλλογικά από την αρχή της χρονιάς διαλέγουμε το δρόμο του αγώνα, γιατί ξέρουμε την αξία και το αποτέλεσμά του. Το βιώσαμε. Σήμερα, μέρα πανελλαδικής απεργίας, οι μαθητές όλης της χώρας βρισκόμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων γονιών μας, των φοιτητών, όλου του λαού. Και οι μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου δίνουν τη δική τους μάχη στις εξετάσεις όπως όλη τη χρονιά. Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε.